σημερινοί εορτασμοί στέλνουν μήνυμα ενότητας. Ενότητα που μεταφράζεται σε αποφασιστικότητα και σε ισχύ να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να επιβουλεύεται τις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού. Ενότητα που μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα ζήσουμε καλύτερες ημέρες. Ως προς την ειρηνική διαμαρτυρία των κατοίκων του Χαλκιούς, να εκφράσω τη συμπαράταξή μου στο χωριό το οποίο σήκωσε ένα δυσανάλογο βάρος τα τελευταία 5 χρόνια. Η κυβέρνηση με ευθύνη και αποφασιστικότητα άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο και στοχεύει τα επόμενα διάστημα να προχωρήσει και στην ουσιαστική αποσυμφόρηση της Χίου και στην έναρξη επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας προς την Τουρκία. Είναι δέσμευσή μου και παραμένει ότι σύντομα η ΒΙΑΛ θα κλείσει. Ευχαριστώ πολύ. Οι σημερινοί εορτασμοί για την επέτειο της 11ης Νοεμβρίου βρίσκουν τον τόπο και την πατρίδα μας σε εξαιρετικές δύσκολες συνθήκες. Κάποιοι επιμένουν να μπερδεύουν τον πατριωτισμό με την πατριδοκαπηλεία. Σπέρνουν φωτιές και κεραυνούς και νομίζω ότι θα θερήσουν θύελλες. Όλοι οι πολίτες πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη σε τέτοιες λογικές και να θέσουμε τέρμα σε αυτή τη μυσαλλοδοξία και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται. Οφείλουμε απέναντι στην πατρίδα και στον τόπο μας μια στάση ήπια, λογική, συνενετική για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί το μεγάλο αυτό ζήτημα. Περιμένουμε να εκδηλωθεί η αποφασιστικότητα της κυβερνήσεως στο θέμα που ταλανίζει τα νησιά και τη χώρα μας. Το 1912 τα νησιά ελευθερώθηκαν και πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι ελληνικά και ελεύθερα. Έχουν περάσει 107 χρόνια από την ευλογημένη εκείνη μέρα που η Χίος ανέπνευσε τον αέρα της ελευθεριάς μετά από 500 χρόνια σκλαβιάς. Σήμερα οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες. Ας φανούμε αντάξιοι των θυσιών και του αίματος που έχησαν όλοι εκείνοι για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Οι καιροί πούμενε τι, ας επαγρυπνούμε για να έχουμε τελικά την ελευθερία την οποία μας χάρισαν, μια ελευθερία που πρέπει να την διαφυλάξουμε γιατί να την προασπίσουμε ως κόριο οφθαλμού. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουμε τα 107 χρόνια ελευθέρας Χίου. Σήμερα η χώρα μας, το νησί μας, δοκιμάζεται από άλλους κινδύνους. Θέλω να πω όπως όλους τους νησιώτες και τους Έλληνες ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε και τις νέες προκλήσεις και εύχομαι να είμαστε και να γιορτάζουμε συνέχεια ελεύθεροι.